Η διαδικασία. Πάμε να δούμε σήμερα πώς θα κάνουμε ένα εξαιρετικό ριζότο με γαρίδες. Θα χρειαστούμε 4 γαρίδες μεγάλες, 2 μικρά κολογίτσια, 2 μικρά καρότα, 5 ντοματίνια, 1 πατάτα, 2 κρεμμύδια, σκόρδο, μανιτάρι πορτομπέλο, σχοινόπρασο, παρμεζάνα, αποξηραμένο μανιτάρι σιτάκι. Θα κάνουμε μία αλλαγή και αντί για αρμπόριο θα χρησιμοποιήσουμε ένα εξαιρετικής ποιότητας καρολίνα από το Στριμώνα που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από οποιοδήποτε άλλο ρύζι και είναι και ελληνικό κόμπου και νυφάδες παλαμίδας. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Θα πάρουμε το ένα κρεμμύδι και θα το κόψουμε σε κυβάκια. Θα προσθέσουμε στην κατσαρόλα μας αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Θα πάμε τώρα να κάνουμε το ζωμό με τον οποίο θα μαγειρέψουμε το ριζότο, έτσι. Σε χαμηλή φωτιά θα αρχίσουμε να τσιγαρίζουμε το κρεμμυδάκι και τα υπόλοιπα λαχανικά. Θα προχωρήσουμε ρίχνοντας την πατάτα. Χρειαζόμαστε τη φωτιά να είναι χαμηλή. Δεν χρειαζόμαστε μεγάλη ένταση, γιατί θέλουμε τα λαχανικά μας να καραμελωθούν όμορφα και όχι να καούν, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας ωραίος ζωμός. Τα λαχανικά τα έχω πλύνει αρκετά καλά, τα καρότα δεν χρειάζεται να τα καθαρίσουμε. Θα τα κόψουμε για αυτά. Θα μπουν στην κατσαρόλα μέσα. Το ίδιο θα κάνουμε και με το κολοκύθι. Θα προσθέσουμε αποξηραμένο σιτάκι, 3-4 κομμάτια, μη είστε υπερβολικοί. Το σιτάκι κανονικά όταν είναι να το δουλέψουμε σε κάποια άλλη παρασκευή θα πρέπει πρώτα να το μαλακώσουμε σε παγωμένο νερό, έτσι ώστε να ρουφήξει πάλι την υγρασία που έχει χάσει και να μπορούμε να το διαχειριστούμε. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση εγώ τη σάλτσα θα την περάσω μετά, θέλω μόνο να πάρω αρώματα. Γι' αυτό και το βάζω έτσι. Τα μανιτάρια και το σκόρδο, το οποίο δεν χρειάζεται να το καθαρίσουμε, 2 μικρές σελίδες σκόρδο. Να τσιγαριστούν για αυτές. Καθαρίσαμε τις γαρίδες μας, αφήσαμε πάνω την ουρά, θα καθίσουμε τις καρκάσες. Σας έχω δείξει σε παλιότερο βίντεο πώς θα καθαρίσετε σωστά τις γαρίδες. Πατώντας ακριβώς από πάνω στο πλαίσιο που θα σας βγάλει, θα σας πάει αυτόματα στο πώς να καθαρίσετε σωστά τις γαρίδες στο παλιότερο βίντεο και θα ρίξουμε τις καρκάσες μέσα στα λαχανικά να τσιγαριστούν για αυτές. Αν τα έχουμε σιγανή φωτιά, θα ρίξουμε τις καρκάσες και το μόνο που μένει είναι το ντοματίνι, το οποίο θα το βάλουμε προς το τέλος του τσιγαρίσματος, διότι τώρα δεν θέλουμε υγρασία. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε τώρα είναι να βγάλουμε όσο περισσότερη υγρασία μπορούμε από τα λαχανικά και να μείνουν τα ζάχαρά τους και να αρχίσουν να καραμελώνουν για να πάρουμε τη γεύση, έτσι. Όπως βλέπετε τώρα, έχει αρχίσει στο βάθος της καρταρόλας και καραμελώνει τα ζάχαρα. Βλέπετε, τι σας φοβήσει αυτό. Αυτό είναι η γεύση. Δεν θέλουμε βέβαια το κάνουμε. Δεν θέλουμε να καεί. Έτσι, να καραμελώσουμε θέλουμε. Θα βάλουμε 4-5 κόκκους πιπέρι, πράσινο και θα προσθέσουμε και τα ντοματίνια. Και θα συνεχίσουμε για 1-2 λεπτάκια ακόμα. Ήρθε η ώρα που θα σβήσουμε με μισό ποτήρι λευκό ξηρό κρασί και εγώ θα βάλω και λίγο δισαρόνι. Νερό θα βάλουμε λίγο περισσότερο από το να τα σκεπάσει. Βλέπετε, σκέπασε και λίγο ακόμα. Θα βάλουμε ένα μικρό κομμάτι κόμπου και τις αποξηραμένες νυφάδες παλαμίδας.
και θα αφήσουμε το ζωμό μας να σιγοβράσει, να κατέβει και να γίνει δυνατός, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα πολύ γευστικό ριζότο. Όπως σας έχω ξαναπεί, όλη η γεύση στο φαγητό μας είναι η ζωμή. Ό,τι μαγειρεύουμε με νερό γίνεται νερόπραστο. Τώρα η σαλτσούλα μας σιγοβράζει, θα ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για το ριζότο μας και θα κόψουμε και δύο ντοματίνια ψηλά, έτσι ώστε να τα βάλουμε μέσα στο ριζότο, να πάρουμε έξτρα γεύση. Θα ψιλοκόψουμε και το σινόπρασο. Ο ζωμός μας τώρα βράζει ήδη 20 λεπτάκια. Θα πάρουμε μια τρυπητή κουτάλα και θα αφαιρέσουμε όλες τις καρκάσες και τα λαχανικά για να τον περάσουμε και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία του ριζότου. Έχω βάλει ένα φίλτρο του καφέ και θα ρίχνω σιγά σιγά μέσα το ζωμό έτσι ώστε να περάσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ζωμός μας να είναι καθαρός, όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται διαυγής, έτσι ώστε να έχουμε ένα πολύ ωραίο τελικό αποτέλεσμα, έτσι. Οπότε πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία για το ριζότο μας. Θα βάλουμε αγνό παρθένο ελαιόλαδο, πάντα σε χαμηλή φωτιά. Τώρα δεν θέλουμε να δώσουμε χρώμα στο κρεμμύδι και στην ντομάτα, απλώς θέλουμε να καραμελώσουμε, έτσι. Ελαιόλαδο. Έχω πάρει 200 γραμμάρια καρολίνα και ο ζωμός ο οποίος μαζέψαμε είναι 400 γραμμάρια, έτσι. Επειδή τώρα η ποσότητα που θα χρειαστώ σε ζουμί είναι 700 γραμμάρια, 200 γραμμάρια καρολίνα, 700 γραμμάρια ζουμί, θα προσθέσω με λίγο νερό, διότι ο ζωμός μου είναι αρκετά δυνατός, έτσι ώστε να μην μου βγει το φαγητό πολύ βαρύ. Μαλάκωσε το κρεμμύδι και η ντομάτα και θα σιγαρίσουμε και το ρύζι μας έτσι ώστε να θωρακιστεί και να γίνει ένα ωραίο ψήσιμο και να μην μας σπάσει ο κόκκος, έτσι. Και ήρθε η ώρα που θα σβήσω με λίγο λιθαρόνο. Θα του δώσει μια ιδιαίτερη γεύση. Αυτό το άρωμα του πικραμίγδατο πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερο. Δεν ακούγεται, δεν είναι ενοχλητικό και θα μας κάνει το ριζότο μας πολύ, πολύ γευστικό. Και θα αρχίσουμε να προσθέτουμε ζωμό σιγά σιγά. Πάντοτε σιγοβράζουμε το ριζότο μας, προσθέτοντάς του σιγά σιγά νεράκι και ανακατεύοντάς το. Όταν το ανακατεύουμε, αυτό που πετυχαίνουμε είναι να απελευθερώνεται το άμυλο και να δέσει ομοιόμορφα το ριζότο μας, έτσι. Σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε δυνατούς βρασμούς, να σπάσει ο κόκκος του ριζιού και να μην έχει ωραία εμφάνιση. Το σιγοβράζουμε. Ήρθε η ώρα που θα τρίψουμε λίγο πιπεράκι. Το πιπέρι είναι ανάλογα με τα γούστα σας, έτσι, και ελάχιστο αλάτι. Θα είμαστε προσεκτικοί με το αλάτι, γιατί στο τέλος θα μπει το βούτυρο. Θα βάλουμε παρμεζάνα και θα το ξαναδιορθώσουμε. Αυτό που προσέχουμε πάντα είναι ο ζωμός μας πρέπει να πέφτει μέσα στο ριζότο ή σε οποιοδήποτε φαγητό και να είναι ζεστός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην σταματάμε τον βρασμό του φαγητού και στη συγκεκριμένη περίπτωση που έχουμε ριζότο, το ριζότο γίνεται σε κατσαρολάκι, δεν γίνεται σε τηγάνι. Γίνεται σε κατσαρολάκι διότι η επιφάνειά του είναι στενότερη από ό,τι το τηγάνι και είναι πιο ψηλό και αυτό δεν αφήνει την υγρασία να εξατμιστεί τόσο γρήγορα και ψήνεται το φαγητό μαζεμένο και γίνεται ένα ομοιόμορφο μαγείρεμα,
Διότι αν παρατηρήσετε, αν έχει τύχει να κάνετε ριζότα σε τηγάνι και ρίχνετε υγρασία μέσα, νερό ή ζουμί ή οτιδήποτε πέφτει, αυτό εξατμίζεται πολύ γρήγορα, διότι η επιφάνεια είναι αρκετά μεγάλη και δεν έχει ύψος, έτσι ώστε το φαγητό μας να ψηθεί ομοιόμορφα. Το ριζότο μας είναι σχεδόν έτοιμο, οπότε έβαλα ένα τηγάνι να ζεσταίνεται για να περάσουμε τις γαρίδες μας. Στις γαρίδες τώρα θα βάλω ελάχιστο αρμό παρθένο ελαιόλαδο, αλάτι και προσφατημένο πιπέρι. Η διαδικασία κατάγει λιγότερο από μισό λεπτό, δεν θέλουμε να ψηθούν οι γαρίδες. Θα ζήσουμε ξανά με ελάχιστο ζυθαρόνο. Θα το αφήσουμε να κατέβει και θα βάλουμε λίγο ψωμό. Να πάρει μισή βράση και θα βγάλουμε τις γαρίδες μας σε ένα πιάτο. Το ριζότο έχει πιει όλα τα υγρά. Θα προσθέσουμε το σπινόπρασο. Θα κλείσουμε τη φωτιά. Θα ανακατέψουμε. Προσθέσουμε 2 κουταλιές τη σούπας παρμεζάνα και βούτυρο, έτσι ώστε να το δέσουμε. Τι εννοούμε να το δέσουμε? Βλέπετε, δεν έχει πιο όλα τα υγρά. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι να σταθεροποιήσουμε τα υγρά, να τα δέσουμε πάνω στο ρύζι, έτσι ώστε να έχει έξτρα γεύση. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό. Το ριζότο μας όταν θα κατέβει από τη φωτιά πρέπει να είναι παχύρευστο, να έχει ζουμάκι του, να είναι δεμένο πάνω στον κόκο και να είναι γευστικό. Άρα, το σέδεσε το ριζότο. Τώρα, οι γαρίδες μας δεν πρόλαβαν να μαγειρευτούν. Αυτό που θα κάνουμε είναι να τις τοποθετήσουμε μέσα. Με το ελάχιστο ζουμάκι που έχουν. Να τις αφήσουμε έτσι. Και αυτές με τη θερμοκρασία που έχει το ρύζι θα συνεχίσουν το ψήσιμό τους και θα τελειώσει όμορφα το πιάτο μας. Αυτό είναι ένα τέλειο ριζότο με γαρίδες. Τίποτα στη μαγειρική ή στη ζαχαροπλαστική δεν είναι εύκολο. Τα αγαθά κόπισκτονται. Έτσι, χρειάζεται το καλό φαγητό να ασχοληθούμε με αυτό. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και μην ξεχνάτε ότι μυστικά δεν υπάρχουν. Τα μυστικά είναι για τους μικρούς ανθρώπους. Μόνο έτσι θα πάμε παρακάτω. Καλή επιτυχία!